5 με 6 περίπου λεπτά μετά τις 4 και όλα πλέον έτοιμα για την εκκίνηση. Αφετηρία 1400 μέτρων, έτοιμος και ο αφέτης σηκώνει τη σημαία και τα άλογα είναι στις εντολές του και δίδεται η εκκίνηση της τρίτης υποδρομίας, όπου από τα πρώτα μέτρα είναι αρκετοί αυτοί που διεκδικούν την πρωτοπορία. Προσπαθεί να βγει ο μέδικος, έρχεται από την εσωτερική ο Χαρισματικός, πιο πίσω Άλκης, από μέσα από έξω καλπάζει ο Αδάμαντας. Πιο πίσω στην πέμπτη θέση ο Πικολίνο Βαγγέλης. Μέδικος λοιπόν στην πρωτοπορία, Χαρισματικός στην δεύτερη θέση, Άλκης τρίτος στην συνέχεια. Από την εσωτερική προωθείται ο Πικολίνο Βαγγέλης, καθώς συνεχώς απ' έξω καλπάζει ο Αδάμαντας. Στη συνέχεια είναι ο Μπενίτο. Στις τελευταίες θέσεις ο Κόκκινος Πύραυλος, ο οποίος καλπάζει μόνιμα στην εξωτερική, και ο Παρνασσός. Πάμε σιγά σιγά και για τα τελευταία 700 μέτρα, πάντα ο Μέδικος στην πρωτοπορία. Ακολουθούν οι δύο Μόσταυλοι από την εσωτερική, ο Χαρισματικός, απ' έξω καλπάζει ο Αδάμαντας, πίσω τους ακριβώς ο Άλκης, ο Κόκκινος Πύραυλος από την εξωτερική θέλει να βελτιωθεί στο ύψος των 600 μέτρων όλα αυτά. Πάντα στην πρωτοπορία ο Μέδικος, τώρα θέλει να κάνει την επίθεση του από την εξωτερική, ο Αδάμαντας τον πιέζει, στη συνέχεια ο Χαρισματικός, ο Κόκκινος Πύραυλος και ο Άλκης, πιο πίσω ο Πικολίνο Βαγγέλης. Τελευταία 400 μέτρα, όλοι μαζί πλέον πίσω από τον πρωτοπόρο Μέδικο. Μέδικος και στη συνέχεια θέλει ο Άλκης να βρει την εσωτερική, απ' έξω ο Κόκκινος Πύραυλος για να καταδιώξει τον πρωτοπόρο. Ο Μέδικος θέλει να πάρει διαφορά, ο Άλκης θέλει να περάσει στην δεύτερη θέση, ενώ ο Φίνης θέλει να κάνει και ο Κόκκινος Πύραυλος απ' έξω. Ο Χαρισματικός δίπλα του, στα τελευταία μέτρα όλοι μαζί, βλέπετε σκληρή μάχη. Στα τελευταία μέτρα ο Κόκκινος Πύραυλος απ' έξω περνάει στην δεύτερη θέση πίσω από το Μέδικο, ενώ ο Άλκης από την εσωτερική θέλει να πάρει την τρίτη θέση και τα καταφέρνει. Τέταρτος ο Χαρισματικός. Μέδικος, Κόκκινος Πύραυλος και Άλκης λοιπόν. Νούμερο 5 ο Μέδικος, νούμερο 4 ο Κόκκινος Πύραυλος, νούμερο 2 Άλκης. Στη συνέχεια το νούμερο 8 ο Χαρισματικός. Θα δούμε και πάλι τελική ευθεία, όπως και όλη την εξέλιξη της κούρσας. Με τον Μέδικο από νωρίς να βγαίνει στην πρωτοπορία. Δείτε εδώ και πάλι τα τελευταία μέτρα. Ο Μέδικος μπροστά, ο Άλκης από μέσα προσπάθησε, απ' έξω ο Κόκκινος Πύραυλος. Ενδιάμεσά τους πάλεψε ο Χαρισματικός μέχρι τέλους. Πίσω τους ο Πικολίνο Βαγγέλης και ο Αδάμαντας που υποχώρησε, καλπάζοντας από νωρίς την εξωτερική. Για μία ακόμη φορά, νούμερο 5 Μέδικος, ο νικητής της τρίτης υποδρομίας. Μάχη βλέπετε για την δεύτερη θέση, ο Κόκκινος Πύραυλος απ' έξω, πιο δυνατός, περνάει τελικά στη δεύτερη θέση, ενώ και ο Άλκης από την εσωτερική θα μείνει στην τρίτη θέση, αφήνοντας πίσω του στη συνέχεια τον Χαρισματικό. 5-4-2 και το νούμερο 8 αμέσως μετά. Και σε επανάληψη η κούρσα. Δείτε λοιπόν ότι από τα πρώτα μέτρα ο Μέδικος ήταν αυτός που βγήκε στην πρωτοπορία. Ακολούθησε αρχικά από την εσωτερική ο Χαρισματικός, απ' έξω κάλπαζε συνεχώς. Στην τρίτη θέση είναι ο Αδάμαντας, από την εσωτερική ο Άλκης, πιο πίσω προωθείται από την εσωτερική ο Πικολίνο Βαγγέλης, στη συνέχεια ήταν ο Μπενίτο, ο Κόκκινος Πύραυλος μόνιμα απ' έξω, προτελευταίος, τελευταίος ο εκτός στοιχήματος Παρνασσός, όπως ακολούθησαν κατά σειρά τα άλογα εδώ στην τρίτη υποδρομία. Βρισκόμαστε περίπου στο ύψος των 800 μέτρων, με τον Μέδικο να οδηγεί. Χαρισματικός από μέσα, Αδάμαντας απ' έξω ακολουθούν. Στη συνέχεια το άλλο ζευγάρι, Άλκης από την εσωτερική, Κόκκινος Πύραυλος απ' έξω. Πάμε να δούμε και τα τελευταία 500 μέτρα. Ο Αδάμαντας πιέζει απ' έξω, προσπαθεί τουλάχιστον, πάει εύκολα, βλέπετε ο πρώτος. Μαστίγιο ο δεύτερος, θα υποχωρήσει άλλωστε ο Αδάμαντας. Αντίθετα θα βελτιωθούν. Ο Κόκκινος Πύραυλος απ' έξω, Άλκης από την εσωτερική και οι δύο θα κάνουν την επίθεσή τους στον Χαρισματικό. Τη στιγμή θα ξεφύγει στην τελική ευθεία ο νικητής Μέδικος. Για μία ακόμη φορά εδώ τα τελευταία μέτρα. Μέδικος, Κόκκινος Πύραυλος απ' έξω, Άλκης από την εσωτερική, Χαρισματικός ενδιάμεσά τους. 5, 4, 2 και στη συνέχεια το νούμερο 8.